πιο μπύρα. Κλείνεται, θα κάνει τελικά την σέντρα. Βαθιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μαζεύει απέναντι ο Μαρκάσα. Που πέρασε ωραία για τον ασίστ. Ο Τακουνάκι, ο Μαρκάσα γυρίζει. Ενστικτοδός αποκρούει ο Δημήτρης Τηλιανού σε αυτή την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Για τον Τούρκο που κάνει λάθος, κερδίζει η Ομόνοια. Η παλιά του Κίρπ συλλαμβάνεται σε αντικανονική θέση ο Σκέπ. Προηγούμενη φάση με το λάθος του Τούρκο. Εδώ δεν υπάρχει offside. Κάλυπτε ο παίκτης του Ερμίο Μαρτίνος ο Χριστοφή, αλλά δεν ήταν καλό το κοντρόλ, δεν ήταν καλή πάσα ουσιαστικά του Κίρμπ προς τον Σκέμπερ. Υπολογίζει την ενδεκάδα γιατί... Να δούμε εδώ την παλιά που είναι καλή όμως. Ο Παουλίνιο κατέβασε με προϋποθέσεις ο Ερμής. Έκοψε ο Λεάνδρος σε πρώτο χρόνο. Η δεύτερη κεφαλιά χωρίς δύναμη από τον νεαρό τον Κατσατή. Κερδισμένος ο Ερμής με τον Μανού. Ο Πορτογάλος σηκώνει το κεφάλι. Είδε τον Ρέζεκ που του δώσε στήριγμα. Ξανά για τον Μανού. Σηκωμένο όμως ο Σιμεάκη. Και ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μανού. Πάντως μετά το δεκάλεπτο που η Ομόνοια είχε τον έλεγχο, εδώ το σούτ του Φοβανά. Να μην ρισκάρουν καθόλου την πάσα, διότι η Ομόνοια... Εδώ ωραία ο Σκέμπρη με τα κουνάκια, ο Κουλόν ελευθερώθηκε. Τελευταία στιγμή ο Τούρκο του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Ο Νικολαίδης λέει ότι δεν υπήρχε τίποτα. Θα ξαναδούμε ασφαλώς τη φάση. Ξανά εδώ η φάση. Ωραία με τα κουνάκι. Κοιτάξτε εδώ την προσποίηση στην τρίπλα και βλέπετε παίζει μπάλα ο Τούρκο. Παίρνει την μπουκιά από το στόμα του Γκουλόν. Βραζιλιάνος περνάει για τον Μανού. Η σέντρα του Μανού είναι καλή. Περνάει ο Ράμος και ο Παναγίθα. Προλάβει πριν περάσει την τελική γραμμή. Τελεί και πάλι ο Κίρ. Μπάλα περνάει από όλους παράλληλα και φεύγει. Out. Εκτέλεσε. Κεφαλιά στη γραμμή θα σώσει ο Τόνι Λόπες. Θα κρατήσει το 0 στο 26. Σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Να με ενημερώσουν οι συναδέλφοι παρακαλώ. Γιατί αυτό πρέπει να έχει δώσει. Φάουλ πάντως δεν υπήρχε κανένα στον Στυλιανού, ο οποίος με συμπαίκτη του συγκρούστηκε. Μια κερδίζει με τον ασίστ και τον Σκέμπρη. Και πάλι για τον ασίστ, ωραία εναλλαγή της μπάλας. Φεύγει ο Πορτογάλος, τον καταδιώκουν δύο. Πέρασμα για τον Σκέμπρη, αφήνει για τον Φοβανά. Ο Σκέμπρη πλασάρει 1-0. Καταπληκτικό γκολ για την Ομόνοια στο 27 σε μια φοβερή αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Νούνου Ασίς. Πραγματικά αντεπίθεση για σεμινάριο. Εκείνο το γκολ δίνει προβάδισμα στην Ομόνοια. Εδώ είναι το τελείωμα της φάσης. Βλέπετε δεν υπάρχει κανένα offside, καλύπτει ο Ντεπίνα. Αλλά όλα τα λεφτά από το ξεκίνημα. Αν μπορούμε παρακαλώ να δούμε τη φάση. 1-0 για την Ομόνοια. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Ρομπέρτο Γκαρσία, γιατί είπαμε, είναι περίεργο ότι σηκώθηκε. Εδώ ο Ράμος στο γύρισμα, ο Σκέμπρη, το 2-0 θα γίνει τώρα τον Αντρέας Κίρ. Στο 32, ο Σλοβαίνος γράφει σε ένα ακόμη παιχνίδι κόντρα στον Ερμή το όνομά του, στον πίνακα των σκόρ, όπως είχε κάνει και στο τελευταίο. Μα εδώ ξανά, από την σέντρα του Ράμος, ξεπετάχτηκε ο Σκέμπρη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Στυλιανού και ο επερχόμενος Αντρέας Κίρ. Είχε εύκολο έργο από εκεί πέρα, απλά να την οθήσει στα ανυπεράσπιστα δίκτυα για το 2-0. Κύριε που υπενθυμίζονταν ο σκόρερ, ο μοναδικός σκόρερ του αγώνα. Παουλίνιο για το Μανού, πέρασε η μπάλα, υποφελήθηκε ο Μανού, θα δοκιμάσει το πόδι του, Παναγή θα μαζέψει σταθερά. Ωραία, πολύ ωραία, αλλαγή της μπάλας με τον Φοβανά. Η σέντρα για τον ξεμαρκάρι στο Κίρ που κατεβάζει. Θα γυρίσει από κοντά. Τώρα θα γίνει το 3-0 από τον Νούνου Ασίς. Σε ρυθμό προπόνησης πλέον στο 35 λεπτό. Η Ομόνοια καθαρίζει το παιχνίδι με ένα τρίτο γκολ. Αυτή τη φορά με τον Νούνου Ασίς. Εδώ ξανά η σέντρα του Κουλόν στο ξεμαρκάρι στο Κίρ που κατέβασε. Συρτάει σέντρα. Περνάει αρχικά από τον Ασίς. Στη συνέχεια η πάσα από τον Σκέμπρη. Δεν μπορούσε να λαθέψει για δεύτερη φορά ο Ασίς. Τη στέλνει στον ουρανό των δικτύων του Στυλιανού για το 3-0.
κάνει καλύτερες κινήσεις ενδεχομένως. Ο Φοφανά εδώ για τον Σκέμπρη με προϋποθέσεις και πάλι ο Ασίς. Δοκάρι! Η φάση δεν τελείωσε, τώρα τελειώνει. Ταραλίδης, λάθος που γίνεται. Ο Ασίς κερδίζει και πάλι. Φοφανά κάνει κίνηση, Γκουλόν. Θα δοκιμάσει ο Γάλλος, 4-0. Ό,τι πάει μέσα γράφει σήμερα για την Ομόνοια στο 40 λεπτό. Ο Έρον Γκουλόν, το πρώτο εφετινό γκολ του Γάλλου στο πρωτάθλημα. 7 και το 4-0 στο 40. Εδώ ξανά το λάθος Ταραλίδη. Ο Ασίς έδωσε στο Γκουλόν. Βρήκε λίγο χώρο. Παρά την προσπάθεια του Στυλιανού, η μπάλα κατέληξε στο βάθος της εστίας του. Για το Ομόνοια 4-0. Δείχνει να έχει καταρρεύσει. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Εδώ μπροστά και πάλι ο Σκέμπρη. Τίποτα λέει ο Νικολαίδης, ενώ θα έχουμε κάρτα στο Ράμος. Γιατί συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες. Ο Μαρκάσα από μακριά θα δοκιμάσει το πόδι του. Καλό ήταν το σουτ. Μπάλα πάνω από τα δοκαριά. Πολύ ωραία τρίβλα από τον Γκαρσία. Πέρασμα κάθετο για τον Σκέμπρη. Βγήκε ο Στυλιανού. Ο Σκέμπρη κρατάει μπάλα. Θα γυρίσει ο Στυλιανού με δεύτερη προσπάθεια σε κόρνερ, αλλά όλα τα λεφτά ήταν η τρίπλα του Γκαρσία. Φοφανά από πλάγια θέση. Νέα επέμβαση από τον Στυλιανού σε κόρνερ. Ζητάει και παίρνει μπάλα ο Γκαρσία. Σέντρα του Γκαρσία. Ο Στυλιανού ευνηδιάστηκε. Χριστοφή κάνει λάθος. Ο Κιρμ εποφελείται. Φοφανά. Ζητάει, οπότε παίρνει μπάλα απέναντι από τον Στυλιανού, θα τον σταματήσει ο Στυλιανού. Αν σηκωθούν και από θέρμανση, φαντάζομαι θα βάλει κάποιον από τους νεαρούς στην συνέχεια. Εδώ η παλιά το Ρέζε και είναι καλή, ο Τσέχος κατέβασε. Άνοιγμα για τον Κατσατή που πέρασε, πλασάρι, μειώνει ο Ερμής. Πολύ ωραία κίνηση από τον μικρό στο 60. Διάζωμα της κεντρικής εξέδρας. Ο Ρέζε και εδώ πέρασε. Ο Γκουλόν τον έκλεισε, φοβήθηκε το μαρκάρισμα. Λάσαρε ο νεαρός, νίκησε τον Παναγή. Μειώνει ο Ερμής. Όμορφη προσπάθεια από τον Κατσατή εδώ, απέναντι στο θηρίο τον Γκουλόν. Μπήκε μπροστά του γρήγορα. Το ευχαριστήθηκε και ο Μιχάλης ο Μάρκου. Όλοι στον πάγκο χειροκρότησαν τον νεαρό από την ενέργεια αλλά και τον γκολ. Εδώ να δούμε αν θα έρθει απάντηση, όχι οπότε τελικά. Κάθε την παλιά είναι εξαιρετική, αλλά είναι offside ο Γκαρσία. Γκαρσία που δεν ήταν offside. Καλυπτόταν. Λάθος από τον βοηθό. Ράμος και πάλι. Ωραία για τον Ασίς. Δεν αντιλήφθηκε ο Φοφανά που τρέχει, θα προλάβει. Θα κάνει το γύρισμα, οπότε κατεβάζει. Αλλά με πλάτη προς το δέρμα ο Κιν θέλει να τον ξαναβρει. Εδώ θα πέσει κάτω ποτέ. Να πούμε ότι η τρίτη αλλαγή εκτός συνολιστικού απρόπτου θα είναι ο Λοπλιανίτσε, ο οποίος ενώ δεν είχε κάνει ζέσταμα νωρίτερα, πήρε οδηγίες και τώρα κάνει ένα έντονο ζέσταμα για να είναι λογικά η επόμενη κίνηση. Νομίζω ότι τώρα... Εδώ βλέπουμε ξανά τη φάση, εντάξει δεν υπάρχει 100 μεκτό, στάθηκε απλά ο Ντεπίνα. Ο Ταραλίδης απευθείας όντως ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Εννοείται. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε πολύ καιρό, αλλά νομίζω ότι αυτό μας... Η σέντρα του Γκαρσία εδώ θα περάσει, θα πάρει μπάλα οπότε, εδώ θα ζητήσει πέναλτι και θα το δώσει ο Νικολαίδης. Στο 70, στο μαρκάρισμα του Ντεπίνα που θα δει και κίτρινη κάρτα. Ξανά εδώ η σέντρα του Γκαρσία, οπότε απλώνει το πόδι, μαζεύει την μπάλα. Το χέρι του Ντεπίνα είναι στον ώμο του ποτέ, εδώ βλέπετε η επαφή. Μετά από ένα τρίμηνο και βάλει απέναντι από τον Στυλιανού, θα το κάνει οπότε με το 16ο εφετινό του γκολ στο 71. Επιστρέφει στα γκολ. Υπάρχει αλλαγή δερματοφύλακα, δεν έχει ένα πρόβλημα ο Στυλιανού. Κάτι που έγινε και στο τελευταίο παιχνίδι κοντρά στην ΑΕΚ. Το ίδιο πράγμα. Θα βάλει μέσα τον νεαρό τον Στυλιανό Κωνσταντίνου. Είπαμε και πριν και στο pre-game ότι αρχικά ήταν να παίξει ο Στυλιανού. Εδώ γίνεται και πάλι το λάθος. Το πλασέ μακριά. Από μακριά του ποτέ πάνω από τα δοκάρια του μικρού. Θυμίζω ήταν 60-40 το ημίχρονο. Εδώ παλιά το ποτέ που φεύγει απέναντι από τον Πιτσιρικά. Θα πλασάρει. Θα τον σταματήσει ο Στυλιανός Κωνσταντίνου.
Γκαρσία εδώ που γυρίζει, επανέρχεται η Ομόνια Ποτέ. Αυτή τη φορά θα το κάνει το γκολ και είναι το 6-1, δεύτερο για τον Ποτέ που φτάνει στα 17, στο 76. Εδώ ξανά. Ο Γκαρσία παίρνει μπάλα, κάνει κίνηση ο Ποτέ και νικάει τον μικρό. Και από άλλη κάμερα το γκολ του Ποτέ. Γκαρσία, η σέντρα στην περιοχή, ο Ντεπίνα έδωσε ύψος, ο μικρός θα πάρει φάουλα από τον Κίρμ. Τώρα αν εκείνη κίνηση με το χέρι, για να δούμε εδώ. Όχι, νομίζω ότι δεν έκανε κάτι ο Κίρμ. Και τώρα η Ομόνια και πάλι στην κόντρα, με τον Λομπιανίτσε να κουβαλάει μπάλα. Περνάει για τον Κίρ που φεύγει και πάλι απέναντι από τον μικρό. Πλασάρι 7-1 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Άντρας Κίρ στο 86. Εδώ η ωραία παλιά για τον Κίρ. Νίκησε στο τέταρτο τον μικρό. 7-1. Η Ομόνια που επιμένει, ο Κίρμ εδώ θα γυρίσει, ο Στυλιανού θα σταματήσει με διπλή προσπάθεια και νομίζω το χειροκρότημα από την εξέδρα είναι για τον Πιτσιρικά. Και ο πιο μπύρα.